Οι έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βάζουν τέλος στο φαινόμενο των ρευματοκλοπών οι οποίες εικοσαπλασιάστηκαν την προηγούμενη ετία, παρά το γεγονός ότι ο ΔΔΕ Επισημαίνει ότι η ύφεση λόγω πανδημία στην περίοδο 2020-2021 μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην προσπάθεια μείωση των ρευματοκλοπών. Εν τούτη, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια εκτιμά ότι η ευρεία κλίμακα αντικατάσταση μετρητών τελική κατανάλωση με ευφυεί μετρητέ αναμένεται να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στον εντοπισμό και στην άρση ρευματοκλοπών που πραγματοποιούνται με παρέμβαση στο μετρητή και γενικότερα σε ενεργέ παροχέ. Τα παραπάνω προκύπτουν από την απόφαση τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια, με την οποία εγκρίθηκαν. Τα ρυθμιζόμενα έσοδα του διαχειριστή του δικτύου για την περίοδο 2021-2024. Απόφαση που ελήφθη ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαδικασία πώληση του 49% των μετοχών του ΔΔΕ από τη μητρική ΔΕΗ. Η ΡΑΕ θέτει επίση οικονομικά κίνητρα-αντικίνητρα στον ΔΔΕ που συνδέονται με τα αποτελέσματα στη μάχη για τον περιορισμό των ρευματοκλοπών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην απόφαση, οι μη τεχνικές απώλειες του δικτύου, δηλαδή οι εμφανίζουν αύξηση από 0,2% την περίοδο 2003-2004, σε 1,1% το 2011-2013, 3,9% το 2015-2016 και 4,4% το 2018-2019. Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, με βάση το πρόγραμμα αντικατάσταση μετρητών που έχει προτείνει ο ΔΔΕ, προβλέπεται ότι οι ρευματοκλοπέ θα υποχωρήσουν στα επίπεδα του 2003-2004 το 2031, ενώ οι συνολικέ απώλειε, τι οποίε περιλαμβάνονται και εκείνε που δεν οφείλονται σε κλοπή αλλά σε τεχνικέ παραμέτρου, θα μειώνονται κατά μέσο όρο με ρυθμό 5,1% την περίοδο 2020-2031. Σύμφωνα με την απόφαση, το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΔΕ διαμορφώνεται σε 776 εκατομμύρια ευρώ για φέτο, 781 εκατομμύρια το 2021 και το 2023 και σε 804 εκατομμύρια το 2024.